Όλοι μας, αδελφοί μου, από την ώρα του βαπτίσματός μας έχουμε λάβει τη σφραγίδα της Θείας Ωραίας, το χρήσμα, δηλαδή τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Και όλοι μας, από την ώρα του βαπτίσματος και του χρήσματός μας, καλούμαστε να διαγράψουμε μια πορεία. Την πορεία της καταχριστών ζωής μας. Την πορεία να καλλιεργήσουμε, να αυξήσουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και να αποδώσουμε τους οφειλόμενους καρπούς. Και οι καρποί είναι ο αγιασμός μας που στη γλώσσα σήμερα του Αποστολικού Αναγνώσματος ονομάζεται καρποφορία πνευματική. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος και θα αντιμετωπίσουμε την αυστηρή κρίση αντιξοότητες και πειρασμούς της ζωής. Ακόμα και η ειρήνη. Η αρετή, η καρπή του Αγίου Πνεύματος.
Μένει μία τάξη. Wait, περιμένετε λίγο, περιμένετε λίγο. Περιμένετε λίγο, μη σηκώθετε ακόμα, περιμένετε λίγο. Δεξιά-αριστερά. Αρχιεπισκόπου ημών Σιμεών Αρχιδέσποτα και των συγχωροστατούν των αυτοαγίων αρχιερέων Θεοδοσίου, Ειρηναίου, Στεφάνου και Δημητρίου του Κυπμενάρχου ημών Κύριε ελεησόν, Κύριε ελεησόν, Κύριε των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Ιεράς Μονής Ταύτης και των συμμετεχόντων εις την Ιερά Λιτάνευση Ταύτη μετά των Υγείων και Συντενών αυτών. Εδώ είναι η κεφαλινία, τον θεωρούμε ιερό, Άγιοι Αρχιερείς, αδελφοί εν Κυρίω, σεβαστοί πατέρες, εξοχότατε κύριε εκπρόσωπε της κυβερνήσεως, άρχοντες του τόπου και της επαρχίας ημών και της περιφερίας και άπαντες οι προσκυνητές, στον χώρο τούτο που τον θεωρούμε ιερό και είναι γιατί ο Άγιος φύτεψε τον πλάτανο, και κάθισε στη ρίζα του προσευχόμενος πολλές φορές και ο Άγιος έσκαψε με τα χέρια του το πηγάδι που είναι κάτω από το κόκκινο χαλάκι που στέκει ο Άγιος, είναι το στόμιο του πηγαδιού και που σε παλαιότερες εποχές όταν όλοι εμείς που είμαστε τώρα εδώ πέρα πόσες χιλιάδες, δύο χιλιάδες, υπήρχε εν πλήρης καρδία καθαρά και πίστη, ξεχύτιζε το νερό από ευλογία του Αγίου. Περνώντας τα χρόνια, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ψύχεται η αγάπη των πολλών και η πίστη μας και μένει ανενεργός. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να προσελκύσουμε τη χάρη του Θεού όσο θα έπρεπε και είμαστε βαπτισμένοι και είμαστε μέλη του σώματος του της Αγίας του Εκκλησίας, γι' αυτό και παραμένουμε ανενεργοί, άφρακτοι πολλές φορές μέσα στην ψυχρότητα της καρδίας μας και αναρωτώνεται γιατί. Το γιατί όμως
θα πρέπει να το βρίσκουμε μέσα στην καρδιά μας, εάν όντως είμαστε σε θέση και θέλουμε εν πλήρη συνειδήση και καθαρά καρδία να δούμε τα του εαυτού μας. Θα ήθελα και πάλι, όπως δεχτήκαμε στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας την αναφορά, να παρακαλέσω τον Άγιο να δίνει υγεία σε όλους σας. Αγία σαν οι Άγιοι και τι ήταν άνθρωποι σαν εμάς. Εμείς γιατί δεν μπορούμε στην εποχή μας. Το αιτούμενο στην εποχή μας είναι να έχουμε περισσότερους Αγίους. Αλλά δεν ξέρω εάν οι γονείς, και απευθύνομαι σε όλους, διδάσκετε τα παιδιά σας. Εάν τα μαθαίνετε να έχουν φόβον Θεού, δηλαδή σεβασμό και αγάπη προς τον Θεό. Εάν τα μαθαίνετε να προσεύχονται. Εάν τα μαθαίνετε να είναι κοντά στο Θεό και να ζουν εν τη Εκκλησία μαζί με τους Αγίους και τον Θύλακα Άγγελό. Πόσο απέχει η νεότητα σήμερα από την πραγματικότητα, γιατί εμείς δεν τους διδάξαμε ή δεν τους διδάσκουμε καλά, αλλά και εμάς δεν μας δίδαξαν, αλλά και δεν θέλαν. Δεν θέλησαμε να μάθουμε τώρα που είμαστε ενήλικες και έχουμε επίγνωση των έργων και του βίου μας. Όλα αυτά όμως μπορεί να γίνουν μια ευχάριστη έκπληξη εάν σε όλα βάλουμε μια τελεία στα στραβά και ακούσουμε την φωνή του Κυρίου που άκουσαν οι Άγιοι. Μετανοείται ήδη και τη Βασιλεία των Ουρανών. Και προσθέτει ο Κύριος και υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Εύχομαι Άγιε μου και σε παρακαλώ και όλοι μας σήμερα αυτό να γίνει πραγματικότητα σε όλους. Να δώσει η χάρη του Θεού υπέρ εκπαιδευτό στον καθένα, να σκεπάσει ελλείψεις, αδυναμίες, ασθένειες σώματος και ψυχής και να προηγούμε τα όλα ως μέλη σώματος του Κυρίου μας, όπου εσείς είστε οι πρέσβες μας και οι φάροι και οι οδοδείτες μας. Γέννη. Χρόνια πολλά να έχετε όλη υγεία, πρόοδο και προκοπή. Οι μακρινοί ελθόντες προσκυνητέ να επιστρέψουν με πλήρη χάρη και ευλογία του Αγίου στα σπίτια τους και στις οικογένειές τους. Χρόνια πολλά, ευλογία Κυρίου για τον πλησιόν του Αγίου μας σε όλους.